Άρνος, άσκηση 2 με αντικείμενο τις κάτω θησίρες, να δούμε αν συγκλίνουν ή αποκλίνουν και να βρούμε το άθλημα της σειράς. Μιλήσαμε σε προηγούμενη παρουσίαση που αν δεν την έχεις ακούσει, απόλαυσέ την, για την αρμονική σειρά. Και δείξαμε ότι αυτή εδώ η αρμονική σειρά, η υπέροχη σειρά σίγμα, ένα διανύ, είναι ο σταθμός, προσέξτε, είναι σταθμός, θα δείτε και την σταθμός, έτσι. Λέει, ξέρω εγώ, σταθμός του μονάχου, έτσι. Λοιπόν, κλάμα Καρατζίδης, έτσι. Από νήσον ένα έως άπειρο, αυτός ο σταθμός, λέει, αυτή δεν συγκλίνει. Δεν συγκλίνει. Και είναι σταθμός, ξέρετε γιατί. Γιατί γενικότερα όταν εσύ πάρεις στη σειρά σίγμα η ένα προς νη στην π, ή όπως λένε κάποιοι στα συγγράμματα η π σειρά, εντάξει, θα μου πεις την π, βάλε και α, η α σειρά, θες βάλει, η π σειρά. Για π λέει τι, μικρότερο ή ίσο του 1, τι κάνει, και ίσο του 1, αν το π μικρότερο ίσο του 1 και στο 1 ακόμα, εντάξει, η σειρά τι κάνει, αποκλίνει, και για μεγαλύτερο το 1 συγκλίνει, εντάξει, πάμε, η θέση, η αντίθεση, η νόηση, η παρανόηση κλπ. Οδηγούν στην εξέλιξη της σκέψης, σωστά, λοιπόν, ωραία. Άρα, τι είχαμε εδώ πέρα, για μικρότερο ίσον του 1 τι κάνει, αυτή αποκλίνει. Έτσι, από νήσιο νέο άπειρο. Πολλές φορές τα γράφουμε, τα αφήνουμε έτσι γυμνό, γιατί εν πάση περιπτώσει ξέρουμε αυτή η γύμνια τι περιέχει. Με τι ενδύεται. Ενδύεται με την μετρητή από νήσιο νέο άπειρο. Σωστά. Και λέει το π μικρότερο ίσον του 1. Πολύ ωραία. Τότε τι κάνει αυτή, αποκλίνει. Τώρα για άλλες τιμές από εκεί και πάνω συγκλίνει. Έτσι. Για π μεγαλύτερο του 1, τι κάνει, συγκλίνει. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι η τιμή είναι ίσον ένα σταθμό στο μονάχο και ξεφύγαμε από το δεύτερο ερώτημα που είναι το αντικείμενο της παρουσίασης. Λέει το δεύτερο. Τρία και τρία δεύτερα και τρία τέταρτα κλπ. Απ, πρέπει εγώ να φτιάξω, να γράψω ποια είναι η σειρά, ε. Πρέπει να σκεφτώ, ε. Α, τον παγάσα. Με ταλαιπωρεί, δεν πειράζει όμως. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, έτσι. Για να ταλαιπωρούμε. Να σκέφτομαι και να εξελίσσουμε. Έτσι, ζώντας και δημιουργώντας. Δεν κάνουμε την εξής κατάσταση, να τσιμπήσουμε εδώ πέρα τον τυχαίο όρο εδώ πέρα και να πούμε, κοίταξε, θα είναι το άθροισμα, έτσι, χωρίς σκέψη, 3 προς 2 εστινή. Γιατί 3 προς 2 εστινή. Αν τον ή παράδειγμα γίνει 1, πώς να μας κάνει 3 δεύτερα. Α, πήγα εδώ πέρα, υπερεύειν, πήδηξα το 1 το πρώτο, το παράτησα, το άφησα. Όχι. Θα βάλουμε το μετρητή να ξεκινάει, προσέξτε, από να ξεκινάει ο μετρητής, να ξεκινάει από το νη ίσον μηδέν. Τι μας πειράζει μας. Έως το άπειρο. Εντάξει. Εάν δεν επιθυμούμε κάτι τέτοιο, μπορεί να συμβεί και αυτό, ε. Αν δεν επιθυμείς κάτι τέτοιο και να μπορεί να πεις ότι να ξεκινάει από το ένα παράδειγμα, μπορεί να πεις εσύ γράφω εγώ το 3 και τι πειράζει. Και το άθροισμα πόσο 3 προς 2 εις την νη, τον ή ίσον ένα έως άπειρο. Παίζουμε, προσέξτε. Γιατί όταν αφήσει έναν όρο απ' έξω και τι έγινε. Το αν συγκλίνει ή όχι είναι το άθροισμα αυτό εδώ πέρα. Προσέξτε. Το εδώ πέρα. Δηλαδή, το αν συγκλίνει είναι αυτή η σειρά. Το άθροισμα του 3 προς 2 εστινή, που πάει αυτό. Το 3 είναι σταθερό. Δηλαδή, αν αυτό πλησιάζει κάπου συν 3. Και τι μας νοιάζει. Αν είναι 10, 13, 15, 18 κτλ. Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Είναι αυτό που λέμε. Οι σταθερές ή οι πρώτοι όροι επηρεάζουν το πού συγκλίνει σειρά. Όχι το αν συγκλίνει η σειρά. Σωστά. Το αν το εκφράζει μέσα αυτό το φτιαξάντης. Οπότε εμείς έχουμε ουσιαστικά πέρα τη σειρά σίγμα εδώ πέρα, 3 προς 2 εις την η. Έτσι. Είτε θέλετε από 0 έως άπειρο ή από 1 έως άπειρο. Δύο πράγματα είναι. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελήματα. Έτσι είναι. Λαϊκή έκφραση παντελή. 0 έως άπειρο. Πάμε τώρα εδώ πέρα. Αυτή η σειρά είναι η λεγόμενη γεωμετρική σειρά ή αν θέλετε η γεωμετρική πρόοδος. Γιατί. Εάν το διαπιστώσαμε τόση ώρα που το κοιτάζαμε πάνω εδώ, αυτή εδώ πέρα η γεωμετρική πρόοδος στη βάση. Ότι κάθε φορά εγώ πολλαπλασιάζω για να πάω από το ένα στο άλλο, από το ένα στο άλλο, με τι πολλαπλασιάζω, με το ένα δεύτερο. Το λόγο της πρόοδου δηλαδή, έτσι. Πολλαπλασιάζω με ένα δεύτερο, συνέχεια. Δηλαδή το 3 είναι 3 δεύτερα επί ένα δεύτερο. Το 3 δεύτερο είναι 3 δεύτερα γιατί πολλαπλασιάστηκε το 3 δεύτερο επί ένα δεύτερο. Το 3 δεύτερο έγινε κλπ. Κλπ, κλπ. Ωραία. Για να πάμε τώρα με τι γίνεται πάνω σε αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα έχουμε. Δηλαδή θα έχουμε τη σειρά, να τη γράψουμε εδώ πάνω, έτσι. Και να δούμε τώρα φυσικά, αφού είναι και η γεωμετρική σειρά, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, αυτή μας δίνει, έτσι.
3+2 στην Ι, αυτή η γεωμετρική σειρά, να δούμε ότι αυτή απαντάει και στο πού συγκλίνει. Έτσι, εφόσον ο λόγος της γεωμετρικής προόδου, ο ωμέγα, είναι μικρότερος του 1. Λοιπόν, να κάνουμε τη γενική μορφή αυτής της σειράς και να φτιάξουμε έναν τύπο και να πούμε, εγώ έχω το άθροισμα εδώ πέρα που ξεκινάει και λέει, πρόσεξε, τι λέει, α1, να βάλουμε το άθροισμα α1 του νήσων, πόσο να πάρουμε, από 0 ή από 1. Από 0 ή από 1. Από 0. Και 0 να πάρουμε το ίδιο πράγμα. 0 είναι ο άπειρο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ή αν θέλετε θα είναι το άθροισμα, προσέξτε, θα είναι ο α1 ο πρώτος όρος, έτσι, επί πόσο, επί ωμέγα ή στην ι. Το ι από 0 ως άπειρο. Γιατί, προσέξτε, γιατί αυτό εδώ πέρα θα πάει πώς, για να το δούμε πώς θα πάει. Είναι ως άπειρο, θα πάει ίσον. Για 0 θα γίνει α1 επί ωμέγα σε 0, θα γίνει α1. Μετά θα γίνει πόσο, α1 επί ωμέγα. Μετά θα γίνει συν α1 επί ωμέγα στο τετράγωνο. Και πάει λέγοντας, ε. Έτσι πάει. Εδώ να δείξει και χάσαμε, εντάξει, α1. Ωραία. Έτσι λοιπόν το άθροισμα γράφεται σε αυτή τη μορφή, δηλαδή το άθροισμα, αυτό που λέμε μας διαφέρει εμάς τώρα, το σίγμα α νι, έτσι, νι ίσον 0 έως άπειρο, είναι ίσο με α1 συν α1 επί ωμέγα. Προσέξτε, δεν τα γράφω λόγω ότι έχω κάποια λόξα, αλλά θα δείτε γιατί θέλω να φτιάξω κάτι άλλο από κάτω. α2 επί ωμέγα στο τετράγωνο και πάει λέγοντας και α1 επί ωμέγα εις την νη. Δεν μου λέτε κάτι, εάν πω και πολλαπλασιάσω αυτή την ισότητα επί ωμέγα εκ δεξιών και εξ αριστερών, προσέξτε, έτσι, ισότητα, ε, είναι αυτό που λέμε, η ισοπαίδωση της πολιτικής, η ισότητα των μαθηματικών, έτσι. Η μεν έχει νόημα, η δε δεν έχει κανένα νόημα. Σωστά. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε ωμέγα, έτσι, επί το άθροισμα της σειράς σίγμα αλφανή νι ίσο 0, που είπαμε αυτή η σειρά λέγεται γεωμετρική σειρά, γιατί είναι γεωμετρική πρόοδος, έτσι. Ωραία. Και θα κάνει αυτό πόσο. Α, ωραία. Ωμέγα επί α1, έτσι, συν ωμέγα, όχι, συν α1 επί ωμέγα στο τετράγωνο, συν α1 επί ωμέγα εις το τρίτη, και πάλι λέγοντας, έτσι. Και θα κάνει εδώ πέρα α1 επί ωμέγα εις την η, συν όμως α1 επί ωμέγα εις την η και 1. Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε κάτι τώρα, αν πάρω το πάνω μείον το κάτω, τα αφαιρέσω δηλαδή αυτά τα δύο, έτσι, τι θα γίνει, αφαιρώ, έτσι. Αυτό με αυτό θα φύγει, αυτό με αυτό δεν θα φύγει, αυτό με αυτό δεν θα φύγει, αυτό με αυτό δεν θα φύγει. Αφαιρώ, ε. Και τι μου μένει, προσέξτε, τι μου μένει. Μου μένει εδώ πέρα το α1 από πάνω και κάτω μείον το α1 επί ωμέγα εις την ικένα. Έτσι. Δηλαδή, εμείς θα έχουμε ωμέγα, δηλαδή θα έχουμε το άθροισμα εδώ πέρα, που θα μου κάνει σαν κοινός παράγοντας το άθροισμα, αυτό εδώ πέρα βλέπω και πάνω και κάτω, επί 1 μείον ωμέγα, για να το γράψουμε πάνω τώρα, για να το γράψουμε, και θα πει το άθροισμα, έτσι, της α-νι, του νι ίσον 0 έως άπειρο, έτσι, επί 1 μείον ωμέγα, να μας κάνει πόσο, προσέξτε, θα μας κάνει α1 μείον α1 επί ωμέγα εις την ικ 1. Δηλαδή, ξέρετε τι προέκυψε στο τέλος τέλος, να το δούμε εδώ πέρα, προέκυψε ότι το άθροισμα σίγμα της α-νι από νι ίσο 0 έως άπειρο ίσον πόσο με α1 απ' έξω επί 1 μείον ωμέγα εις την ικ 1 προς, προσέξτε, 1 μείον ωμέγα. Όμως τι έκανα, έχω κάνει ένα τυπογραφικό λάθος, ε. Τι λάθος έκανα, α, κοιτάξτε. Εδώ αυτό το άθροισμα δεν είναι από 0 έως άπειρο, είναι από 0 έως νι. Δεν είναι από 0 έως νι. Το πήρα όλο. Έτσι. Και εδώ είναι από 0 έως νι. Αλλά το τυπογραφικό λάθος γίνεται για να συνειδητοποιήσουμε το λάθος. Και εδώ πάλι είναι από 0 έως νι. Ίσο 0 έως νι, έτσι. Οπότε, αν πάμε στο άπειρο, πρέπει να πάρουμε το όριο.
Και τότε θα βγει το άθροισμα αυτό στο άπειρο. Οπότε, αν πάμε σε αυτή τη σχέση εδώ μέσα και πάρουμε το όριο, την ίδια κίνδυνο στο άπειρο, τότε θα πάει το άθροισμα από 0 έως άπειρο. Και προσέξτε, εδω θα έχει παντού α1, 1 μείον ω, κάτω 1 πάλι μείον ω, προσέξτε. 1 μείον ω, έτσι. Ωραία. Κάνουμε λίγο, δεν πειράζει. Ωραία, λοιπόν, 1 μείον ω. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, αφού κάνει ένα μείον ω αυτό. Οπότε, λοιπόν, όμως το ω στην νίκη 1, εάν το ω, προσέξτε, είναι απολύτως μικρότερο του 1, προσέξτε, αυτό πάει στο 0, τότε, απολύτως. Άρα, αν πάμε στην επόμενη εδώ διαφάνεια, θα γράψουμε εμείς για τη σειρά μας εδώ που θα έχουμε, για το άθροισμά μας, έτσι, σίγμα της α νι νι ίσο 0 έως άπειρο, έτσι, που είναι η α1, αν θέλετε και διαφορετικά, ας το σβήσουμε εδώ πέρα. Δηλαδή θα είναι, προσέξτε, τι μορφή θα έχω, έτσι, να το καταλάβω, θα είναι α1 επί ω εις την νι, αυτό θα είναι, έτσι. Αυτό θα μας κάνει πόσο ίσον, προσέξτε, και θα κάνει α1, αυτό θα κάνει 0 προς 1 μείον ω. Θα κάνει α1 προς 1 μείον ω. Να πω κάτι, αυτός είναι ο τύπος τώρα. Στις εξετάσεις μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και έτοιμο εσύ. Αλλά καλό να το καταλάβεις και να τον έχεις στο κεφάλι σου, να τον έχεις δομήσει. Ωραία. Με την προϋπόθεση όμως, τι είπαμε, δεν το ξεχάσουμε. Ποια είναι η προϋπόθεση, παιδιά? Η προϋπόθεση είναι μία. Ποια είναι η προϋπόθεση? Η προϋπόθεση είναι εμείς να έχουμε το απόλυτο ω μικρότερο του 1. Εντάξει. Στη δικιά μας τώρα άσκηση που ξεκινήσαμε εδώ και το ταλαιπωρήσαμε λίγο, τι έλεγε? Είχαμε σαν, προσέξτε, την 3 επί εν δεύτερο στην η. Να το. Για να δούμε πρέπει να πάει. Εμείς είχαμε το άθροισμα 3 επί 1 δεύτερο, έτσι. Επί 1 δεύτερο και όλο στην η. Να το. Αυτό είναι το ωμέγα. Από νι ίσο 0 έως άπειρο. Κουφέτο, ε. Ωραία. Πολύ ωραία. Άρα θα μας κάνει το α1. Δηλαδή το α1 για μας θα είναι το 3, πες, έτσι το πάνω, να το, 3, προς κάτω, πόσο, 1 μείον ω, 1 μείον το 1 δεύτερο. Εμάς το 1 δεύτερο, από ό,τι βλέπετε, απολύτως, εντάξει, είναι τυπικό, έτσι κι αλλιώς, είναι μικρότερο το 1, ούτως ή άλλως. Άρα θα μας κάνει πόσο αυτό ίσον, 1 μείον μισό μας κάνει μισό, άρα 3 δια μισό μας κάνει 6, σωστά. Άρα το άθροισμα μας κάνει 6, ωραία. Τόσο όμορφα, τόσο απλά. Απολαύστε αυτή την παρουσίαση, κατανοήστε την αρμονική σειρά για να την έχετε μετά στο τσεπάκι σας για κάθε εκτέλεση αθροίσματος που έχει σαν σημείο αναφοράς την γεωμετρική σειρά. Γεωμετρική σειρά, έτσι αν είναι καλά λάθος. Επαναλαμβάνω, γεωμετρική σειρά.